So I would like to share with you what's the purpose of this year's conference. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του συνεδρίου φέτος. And it's to inform you. Και είναι για να σας πληροφορήσω. But it's also that we may pray for it. Αλλά επίσης και για να προσευχόμαστε γι' αυτό. Because tonight we want to do a lot of prayer. Γιατί απόψε θέλουμε να κάνουμε πολύ προσευχή. We want to pray into what the Holy Spirit wants to accomplish. Θέλουμε να προσευχηθούμε αυτό που το Άγιο Πνεύμα θέλει να πετύχει. We want to release the word of what he wants to do. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τον λόγο τον οποίο αυτός θέλει να απελευθερώσουμε. And that means some of you may have to release the word of the Lord for what he wants to do. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς θα πρέπει να απελευθερώσετε τον λόγο που μιλάει ο Κύριος τώρα. If you receive something. Αν λάβετε βέβαια κάτι. We also want to pray for needs. Θέλουμε επίσης να προσευχηθούμε για ανάγκες. Because everybody comes with some kind of need. Γιατί όλοι μας έχουμε κάποιου είδους ανάγκη. I have the need for my voice to clear completely. Εγώ έχω ανάγκη η φωνή μου να καθαρίσει. And we also have another big need. Έχουμε άλλη μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Whatever burden we are carrying, we must offload it before the Lord. Οποιοδήποτε βάρος κουβαλάμε, θα πρέπει να το δώσουμε στον Κύριο, να το βγάλουμε από πάνω μας. Otherwise, we may see things happening around us and we will not be part of it. Διαφορετικά θα βλέπουμε πράγματα να γίνονται γύρω μας και εμείς δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό. Yeah. So, having said that, καθώς το είπα λοιπόν αυτό, the Lord said this to me. Ο Κύριος μου μίλησε το εξής. And of course you realize I'm not going to say word for word what he said. Δεν θα πω λέξη προς λέξη ακριβώς αυτό που είπε. He spoke to me in my heart. Μίλησε μέσα στην καρδιά μου. The words are coming from me. Τα λόγια τα βάζω εγώ. I'm trying to communicate as best as I can what I received. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον καλύτερο τρόπο αυτό που εγώ έλαβα. So I felt he said, εγώ αισθάνθηκα ότι είπε, you do all these conferences. Κάνετε όλα αυτά τα συνέδρια. Not me personally, we, all of us. Όχι εγώ προσωπικά, γενικά. You do all these conferences to accomplish something. Κάνετε λοιπόν όλα αυτά τα συνέδρια έχοντας σκοπό να πετύχετε κάτι. Because you want something. Επειδή θέλετε κάτι. You're trying to do something. Προσπαθείτε να κάνετε κάτι. Will you also honor me? Θα τιμούσατε επίσης εμένα. Not a conference about my graves. Όχι ένα συνέδριο για τη χάρη μου. Not a conference about my gifts. Όχι ένα συνέδριο σχετικά με τα δώρα μου. Not a conference about my healing. Τη θεραπεία μου. Not a conference about everything that you like to take from me. Όχι ένα ακόμα συνέδριο που να έχει θέμα αυτό που εσείς θέλετε να πάρετε από μένα. But what about honoring my word? Αλλά τι έχετε κάνει σχετικά με το να τιμήσετε το λόγο μου; Because you know that he is the word. Γιατί ξέρετε αυτός είναι ο λόγος. And so he made me understand that he wants us to focus on the Bible. Με έκανε να καταλάβω ότι θέλει να επικεντρωθούμε στη γραφή. Because without the Bible. Γιατί χωρίς την Αγία Γραφή. We can receive a prophecy here and there. Μπορεί να πάρουμε προφητεία από εδώ, από εκεί. We may see a vision every now and then. Μπορεί να βλέπουμε οράσεις που και που. We may see a dream. Μπορεί να βλέπουμε όνειρα. We may hear a sermon. Μπορεί να ακούμε κηρύγματα. And it can be an extremely anointed sermon. Και μπορεί να είναι εξαιρετικό κηρύγμα. Πολύ χρησμένο. But the source of life is the word. Αλλά η πηγή της ζωής είναι ο λόγος. And I can explain to you, I will not do it tonight. Θα σας το εξηγήσω, δεν θα το κάνω απόψε. Όχι, θα μπορούσα να σας το εξηγήσω, αλλά δεν θα το κάνω απόψε. Listening to sermons, ότι ακούγοντας κηρύγματα, it's good for us, είναι καλό για μας. But we are not growing up in the Lord. Αλλά δεν αυξανόμαστε στον Κύριο. I know this is very challenging. Ξέρω ότι αυτό είναι πολύ προκλητικό. Okay. Some of you may say, no, that's not really true. Κάποιοι από εσάς μπορεί να πούν όχι, δεν είναι αλήθεια. But αλλά, the growth that comes from only listening to teachings and sermons, αλλά η αύξηση που έρχεται ακούγοντας μόνο κηρύγματα, is equivalent, είναι ισότιμη, is if only you drink water when the rain comes and it wets your lips.
Σαν να πίνεις νερό μόνο όταν βρέχει και βρέχεις λίγο τα χείλη σου. You can lick the water. Μπορείς να γλύψεις το νερό. But you never have enough quantity inside to quench your thirst. Αλλά δεν παίρνεις αρκετή ποσότητα μέσα σου ώστε να σβήσει τη δίψα σου. Without the word. Χωρίς τον λόγο. In the long term. Μακροχρόνια. The Christians. Οι χριστιανοί. That we all are like plants. Που όλοι μας είμαστε σαν τα φυτά. We begin to wither. Αρχίζουμε να μαρενόμαστε. Because we don't have enough water. Γιατί δεν έχουμε αρκετό νερό. Because the righteous shall be like a tree planted by the rivers of the water. Γιατί οι δίκαιοι είναι σαν τα δέντρα που είναι φυτεμένα δίπλα στα ριάκια. And if we are not planted by the river that flows through the Bible. Και αν εμείς δεν είμαστε φυτεμένοι μέσα στον ποταμό που ρέει από την Γραφή. We are not growing enough. Δεν αυξανόμαστε αρκετά. And here is another big challenge. Και άλλη μια μεγάλη πρόκληση. The Bible says it. Η Γραφή το λέει. Even though many cannot see it. Παρόλο που πολλοί δεν το βλέπουν. And reality shows. Και η πραγματικότητα δείχνει. Even though many refuse it. Παρόλο που πολλοί το αρνούνται. That eventually Christians who are not fed and are not watered well, they die. Ότι οι χριστιανοί που δεν τρέφονται σωστά και δεν πίνουν αρκετό νερό πεθαίνουν. Spiritually. Πνευματικά. So there are many to whom the Lord says. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν που ο Κύριος τους λέει. You have a name that you are alive. Έχεις το όνομα ότι είσαι ζωντανός. But you are dead. Αλλά είσαι νεκρός. And this is one of the flags. Σημαία. This is one of the flags. Αυτή είναι μία από τις σημαίες. That the Lord has raised up in the recent season. Που ο Κύριος έχει ψώσει την πρόσφατα. Okay, in the last several months. Τους τελευταίους μήνες. The Lord has been saying a lot of things. Ο Κύριος λέει πολλά πράγματα. But I think the tallest flag from heaven is you have a name that you're alive but you're dead. Αλλά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη σημαία που έχει ψωθεί είναι έχεις όνομα ότι είσαι ζωντανός αλλά είσαι νεκρός. And I see that everywhere in real life. Και το βλέπω αυτό παντού στην πραγματική ζωή. People who remember the time they got born again. Άνθρωποι που θυμούνται όταν αναγεννήθηκαν. People who perpetuate Christian life by going to church. Άνθρωποι που διονύζουν. Διονύζουν τη θρησκευτική ζωή με το να πηγαίνουν στην εκκλησία. But spiritually they have already died or are dying already. Αλλά πνευματικά έχουν πεθάνει ή πεθαίνουν. Είναι στην. Because the source of life is in the Word. Γιατί η πηγή της ζωής είναι στον Λόγο. And if the Word is not feeding us, και αν ο Λόγος δεν μας τρέφει, eventually temptations make us fall. Οι πειρασμοί που έρχονται μας κάνουν και πέφτουμε. Because the only way we can be transformed is by the renewing of the mind. Γιατί ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μεταμορφωθούμε είναι με το να ανακαινίζουμε το νου μας. And the renewing of the mind cannot happen with air. Και η ανακαίνωση του νοός μας δεν γίνεται με αέρα. So many people think that prayer is enough. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η προσευχή είναι αρκετή. Well, try to survive on just breathing. Προσπάθησε να επιβιώσεις απλά αναπνέοντας. That's what prayer is. Αυτό είναι η προσευχή. It's breathing. Είναι αναπνοή. You can't live without breathing. Δεν μπορείς να ζήσεις βέβαια χωρίς την αναπνοή. So those who don't pray, they also suffocate and die. Και αυτοί που δεν προσεύχονται, αυτοί πνίγονται, ασφυκτίουν και πεθαίνουν. We need the word. Χρειαζόμαστε τον λόγο. We need the food. Χρειαζόμαστε το φαγητό. We need the breath. Χρειαζόμαστε την αναπνοή. We need everything, otherwise we cannot stay alive. Χρειαζόμαστε όλα. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να μείνουμε ζωντανοί. But then again, the letter of the word. Αλλά απ' την άλλη, το γράμμα του λόγου, the letter of the word kills. Το γράμμα του λόγου σκοτώνει. Θανατώνει. Θανατώνει. But it's the spirit that gives life. Αλλά είναι το πνεύμα που δίνει ζωή. And what is the spirit that gives life? Και τι είναι το πνεύμα που δίνει ζωή? The words which I speak to you, says the Lord. Τα λόγια που εγώ σας μιλάω, λέει ο Κύριος. They are spirit and they are life. Αυτά είναι πνεύμα και ζωή. So when we read the Bible, όταν διαβάζουμε λοιπόν τη Γραφή, what exactly is happening? Τι γίνεται? Are we only reading like a book? Τα διαβάζουμε σαν ένα οποιοδήποτε βιβλίο? Or is the Lord speaking to us? Ή μας μιλάει ο Κύριος μέσα από αυτό. If we are only reading a book, αν διαβάζουμε μόνο ένα βιβλίο, the very same Bible is not the Word of God. Η
Αγία Γραφή δεν είναι ο λόγος του Θεού. Because it's not speaking to us. Γιατί δεν μας μιλάει. But our mind αλλά ο νους μας speaks to the Bible. Μιλάει στη Γραφή. That's what the Bible tells me. Αυτό είναι που μου λέει η Γραφή. And we make up our own gods. Και φτιάχνουμε τους δικούς μας θεούς. And we find them in the Bible. Και τους βρίσκουμε μέσα στη Γραφή. But we shape them. Αλλά εμείς τους διαμορφώνουμε. Dead people shaping idols, they shape dead idols. Νεκροί άνθρωποι που διαμορφώνουν και φτιάχνουν τα δικά τους είδωλα, φτιάχνουν νεκρά είδωλα. They call him God. Τον αποκαλούν Θεό. But he has no voice. Αλλά δεν έχει φωνή. If your God cannot speak to you, αν ο Θεός σου δεν μπορεί να σου μιλήσει, then my sheep hear my voice does not apply to you. Τότε τα δικά μου πρόβατα ακούν τη δική μου φωνή, δεν έχει σχέση με σένα. Did you hear me? Με ακούσατε? You may believe in the God of the Bible. Μπορεί να πιστεύετε στον Θεό της Γραφής. You may say he is your God. Μπορεί να λες ότι είναι ο Θεός σου. Does he speak to you? Σου μιλάει όμως. If he does not speak to you, αν δεν σου μιλάει, then there is no spirit and there is no life. Τότε δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει ζωή. Because the Lord says, the words which I speak to you, they are spirit and they are life. Γιατί ο Κύριος λέει, τα λόγια που εγώ σας μιλάω είναι πνεύμα και ζωή. So when the Lord said, και όταν ο Κύριος είπε, will you honor my word? Θα τιμήσεις το λόγο μου, θα τιμήσετε το λόγο μου. Yes, we want to honor the Bible. Ναι, θέλουμε να τιμήσουμε τη Γραφή. But not the Bible without the Spirit. Αλλά όχι την Αγία Γραφή χωρίς το Πνεύμα. But the Bible as it is revealed by the Spirit. Αλλά την Γραφή όπως αποκαλύπτεται μέσα από το Πνεύμα. Because Jesus said, γιατί ο Ιησούς είπε, I will go. Εγώ θα φύγω. It is to your benefit, to your advantage that I go. Και είναι για το δικό σας καλό ότι εγώ φεύγω. But I will do something αλλά θα κάνω κάτι that is better than my presence with you. Που είναι καλύτερο ακόμα από τη δική μου παρουσία εδώ ανάμεσά σας. I will send you the Spirit of Truth. Θα σας στείλω το Πνεύμα της Αλήθειας. And the Spirit of Truth will guide you to all truth. Και το Πνεύμα της Αλήθειας είναι που θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. He will reveal to you who I am. Αυτός θα σας αποκαλύψει ποιος είμαι. By revealing my word to you. Καθώς αυτός θα σας αποκαλύψει το λόγο μου. I'm not quoting verbatim what Jesus said, I'm paraphrasing it. Το παραφράζω. And και that means αυτό σημαίνει through the Spirit μέσα από το Πνεύμα that the logos that we read ο λόγος που διαβάζουμε to become the living rhema that proceeds from the mouth of God. Να γίνεται το ζωντανό ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού. That's what we want to do in this conference. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το συνέδριο. We want to honor this. Θέλουμε να το τιμήσουμε αυτό. We want to explain this. Θέλουμε να το εξηγήσουμε αυτό. We want to pray that people get it. Θέλουμε να προσευχηθούμε ώστε οι άνθρωποι να το καταλάβουν. But many people do not know how to turn the switch for the light to come on. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν να πιέσουν τον διακόπτη για να ανάψει το φως. In our houses we know where the switch is. Στα σπίτια μας ξέρουμε που είναι οι διακόπτες. And we know that if I press this button the light will come on. Ξέρω ότι αν πατήσω εκείνο το κουμπί θα ανάψουν τα φώτα. But many people take the Bible. Αλλά πολλοί άνθρωποι παίρνουν τη Γραφή. And they don't know how to turn on the light so that they can read the Bible. Αλλά δεν ξέρουν πώς να ανάψουν το διακόπτη ώστε να διαβάσουν τη Γραφή. So they open the Bible. Ανοίγουν τη Γραφή. But their eyes are darkened. Αλλά τα μάτια τους είναι σκοτεινιασμένα. They read, they read, they read. Διαβάζουν, διαβάζουν, διαβάζουν. But there is no light. Αλλά δεν υπάρχει φως όμως. Because the light comes by the Spirit of God. Αλλά το φως έρχεται μέσα από το Πνεύμα του Θεού. And not just generally the Spirit. Και όχι γενικά το Πνεύμα. Specifically. Συγκεκριμένα. The Spirit of wisdom and revelation. Το Πνεύμα της σοφίας και της αποκάλυψης. This is the Spirit that opens up, illuminates the eyes of our heart. Αυτό είναι το πνεύμα που φωτίζει τα μάτια της καρδιάς μας. So that we can see. Ώστε να δούμε, να μπορούμε να δούμε. And then the logos becomes the living rhema that proceeds from the mouth of God. Και τότε μόνο ο λόγος γίνεται το ζωντανό ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Only then the words that Jesus speaks, they become spirit and life. Μόνο τότε τα λόγια που μιλάει ο Ιησούς γίνονται πνεύμα και ζωή. So we want to focus. Θέλω λοιπόν να επικεντρωθούμε. On how to turn on the light. Πώς να πατάμε το διακόπτη και να ανάβει το φως. There is a very simple way to say it.
Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να το πούμε. Everything can be said simply. Όλα μπορούν να υποθούν απλά. And the same simple thing we can make it sound like science. Και το ίδιο απλό πράγμα μπορούμε να το κάνουμε να ακούγεται σαν επιστήμη. But sometimes we need that. Αλλά μερικές φορές το χρειαζόμαστε. Because if I give you the simple version. Γιατί αν εγώ σας δώσω την απλοϊκή εκδοχή. Pray before you read. Προσευχήσου πριν διαβάσεις. I am sure you are hearing what you want to hear. Είμαι σίγουρος ότι εσύ ακούς αυτό που εσύ θέλεις να ακούσεις. But I want you to hear my version. Εγώ θέλω να ακούσεις τη δική μου εκδοχή. So tonight we're going to practice my version of prayer. Απόψε θα εφαρμόσουμε τη δική μου εκδοχή προσευχής. Which is not mine. Δεν είναι δική μου. It's what the Bible says. Είναι αυτό που λέει η Γραφή. And it says this. Και λέει το εξής. When you come to the house of God, όταν έρθεις στον οίκο του Κυρίου, close your mouth. Κλείσε το στόμα σου. And open your ears. Και άνοιξε τα αυτιά σου. Do not open your mouth hastily. Μην ανοίγεις το στόμα σου εύκολα. Βιαστικά. Because you don't know that if you do that, you do evil and you don't know it. Γιατί αν το κάνεις αυτό, κάνεις πράττεις πονηρά. And you don't even know it. Και δεν το ξέρεις αυτό. You can read it yourselves, Ecclesiastes chapter 5, verses 1 and 2. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 5, εδάφια 1 και 2. But we don't want to do a Bible study, we want to do a practice. Δεν θέλουμε να κάνουμε βιβλική μελέτη απόψε, θέλουμε να το εφαρμόσουμε. So what we will do now is this. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. We will go back into worship. Θα μπούμε ξανά σε λατρεία. What that means is this. Και αυτό σημαίνει το εξής. We will forget every thought. Θα ξεχάσουμε κάθε σκέψη. Every burden. Κάθε βάρος. Everything under the sun, we shall just forget it. Κάθε τι κάτω από τον ήλιο, θα το ξεχάσουμε. And we shall focus on the sun. Και θα επικεντρωθούμε στον ήλιο. Let's make sure that we are blinded by the sun. Ας βεβαιωθούμε ότι ο ήλιος μας έχει τυφλώσει. When we are blinded by the sun, we can see nothing else. Όταν μας τυφλώνει ο ήλιος, δεν μπορούμε να δούμε τίποτε άλλο. If our physical eyes look at the physical sun, we will be physically blinded. Αν τα φυσικά μας μάτια βλέπουν το φυσικό ήλιο, τα μάτια μας τυφλώνονται. If the eyes of our heart αν τα μάτια της καρδιάς μας focus on the Son of God, επικεντρωθούν στον Υιό του Θεού, who is the light of the world, που είναι το φως του κόσμου, and shines brighter than 10,000 suns, και λάμπει πολύ περισσότερο από 10,000 ήλιους, then our eyes begin to see more clearly. Τότε τα μάτια μας αρχίζουν να βλέπουν πιο καθαρά. Shall we do that tonight? Let's look at the sun, the light of the world. Ας κοιτάξουμε τον ιό, το φως του κόσμου. But also the sun. Αλλά επίσης και τον ήλιο. And let's keep looking at the sun until it is blinding. Και ας εξακολουθήσουμε να κοιτάζουμε τον ήλιο μέχρι να μας τυφλώσει. Blinding us to everything under the sun. Να τυφλωθούμε όσον αφορά οτιδήποτε άλλο βρίσκεται κάτω από τον ήλιο. But all we can see is light. Και το μόνο που να βλέπουμε να είναι φως. And through that light, και μέσα από αυτό το φως, we shall experience. Θα ζήσουμε. The words which I speak to you, they are spirit and they are life. Τα λόγια που εγώ σας μιλάω είναι πνεύμα και αλήθεια. Και ζωή. Και ζωή.
George was using this phrase, some people put their mind into the word. Όταν ο ποιμένας Γιώργος χρησιμοποίησε τη φράση το να βάλουμε τη σκέψη μας πάνω στο λόγο. And at some point this has the result that you somehow form your own God. Με κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μέσα από το λόγο μορφώνεις τον Θεό σου. Μορφώνεται, μορφοποιείται ο Θεός σου. I mean, ultimately you do. Τελικά αυτό κάνεις. But it was like flashing back to me. Και μου ερχόταν σαν φως προς τα μένα να το καταλάβω. When we honor the word of God in the true way. Όταν τιμούμε το λόγο του Θεού με έναν αληθινό τρόπο, με έναν πραγματικό τρόπο. Or the way I or what is my way to honor the word of God, but I think it's correctly. Με τον τρόπο που εγώ καταλαβαίνω ότι τιμώ το λόγο του Θεού σωστά, is to
just let the word form you. Αφήνω το λόγο να μορφοποιήσει εσένα, να μορφώσει εσένα. Yeah? So we are not trying, I'm not honoring God by trying to master the word of God. Δεν τιμώ τον Θεό προσπαθώντας εγώ να γίνω ο κυρίαρχος, ο μάστορας, το αφεντικό του λόγου, δηλαδή πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά σωστά, to master the word, πώς θα το μεταφράζαμε σωστά, επειδή βοηθήστε με. Κύριος του λόγου. Ναι, δεν ακούγεται πολύ καλό, αλλά κάπως έτσι ο Κύριος, δεν θέλω εγώ να γίνω ο Κύριος του λόγου. To kind of, how you say, to master somebody would be like, I can handle it. Δηλαδή, η ιδέα δεν είναι εγώ να νομίζω ότι εγώ μπορώ να το τακτοποιήσω, εγώ μπορώ να το χειριστώ, εγώ να αφεντεύω πάνω στο λόγο. As if you were a master of a trade craft. Όπως όταν είσαι, ας πούμε, ο τεχνίτης, ο άριστος τεχνίτης που μπορείς να κάνεις μια τέχνη πολύ καλά, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Like a carpenter can master wood. Όπως, ας πούμε, ένας ξυλουργός είναι αριστοτέχνης στο πώς να σκαλίζει το ξύλο. Or a blacksmith can master iron. Ή ένας σιδηρουργός μπορεί να είναι αριστοτέχνης στην σιδηρουργία. Well, the word needs to master you. Πρέπει όμως ο λόγος wow. να κυριαρχεί, να κυριεύει, να διαφεντεύει εμάς. You are not the blacksmith, you are the iron. Δεν είμαστε εμείς οι σιδηρουργοί, εμείς είμαστε το σίδηρο. So there's basically two avenues on how to read the word. Υπάρχουν λοιπόν δύο λεωφόροι στο πώς μπορείς να διαβάζεις το λόγο. One stream is people collect information. Η μία ροή είναι οι άνθρωποι που μαζεύουν πληροφορίες μέσα από το And λόγο. They read the word with the intention to know as much about it as scientifically possible. Και διαβάζουν την Αγία Γραφή με την νοοτροπία. Θέλω να γνωρίζω όσο καλύτερα μπορώ τις πληροφορίες με επιστημονικό τρόπο. Yeah. And they try to master it intellectually. Προσπαθούν λοιπόν να γίνουν αριστοτέχνες του λόγου διανοητικά. But my approach is let the word form me. Αλλά η δική μου προσέγγιση είναι η εξής, να αφήσω το λόγο να μορφώσει εμένα. So I sometimes read the word until I feel the strike. Πολλές φορές λοιπόν διαβάζω το λόγο μέχρι ότου να αισθανθώ το χτύπημα. Where the Lord wants to hammer me into some form, yeah? Όπου ο Θεός σαν σιδηρουργός πιάνει το σφυρί και χτυπάει το σίδηρο για να του δώσει τη μορφή που θέλει. And then let the word form me. Και τότε να αφήσω το λόγο να μορφώσει, να σχηματίσει εμένα. Do you understand these two very different approaches? Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ διαφορετικές είναι αυτές οι δύο προσεγγίσεις. Because I may like what the word says, or I may not like it. Γιατί μπορεί να μου αρέσει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, μπορεί και να μην μου αρέσει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. God doesn't care if I like it or I don't. Αλλά ο Θεός δεν ενδιαφέρεται πως εγώ αισθάνομαι αν μου αρέσει ή αν δεν μου αρέσει ο λόγος. The potter has no word on how the vessel is going to be formed. That's what the word of God says. Ο λόγος του Θεού μας δείχνει ότι αυτός που κόλλησα. Πώς λέμε το αγγείο. Πώς λέμε αυτό. Αγγειοπλάστης. Με κεραμέα. Στη λέξη κεραμέα φτιάχνω. Λοιπόν, ο κεραμέας δεν ενδιαφέρεται το αγγείο τι λέει. Ο κεραμέας φτιάχνει το αγγείο όπως αυτός θέλει. So that was just triggered by what Pastor George said. Αυτές οι σκέψεις λοιπόν μου ήρθαν μετά από αυτά που έλεγε ο Γιώργος προηγουμένως. I honor the word. Τιμώ το λόγο. I let it master me. Αφήνοντας το λόγο να κυριαρχεί, να κυριεύει, να μορφώνει εμένα. Because with that, I really honor the master of the word. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τιμώ τον Κύριο του Λόγου. There's only one master of the word. Υπάρχει μόνο ένας Κύριος του Λόγου. It's God himself. Και είναι ο ίδιος ο Θεός. And through his word, he masters you. Διαμέσω του Λόγου του είναι ο Κύριος μας. Yeah. Thank you. That's extremely useful. Just expanding. Yes. Απλά με αυτόν τον τρόπο συμμερίζουμε τις σκέψεις μας. Gerlinde, would you like to share with us?
I'm not sure if that is for now. I just got some in the Psalm 34. Στο Ψαλμό 34. It speaks about God's goodness. Μιλάει για την καλοσύνη του Θεού. And I was using the Passion Translation now. That does not translate in Greek. So you just have to follow what I say. In verse 5. Στο Ψαλμό 34, εδάφιο 5. Okay, you go, let's see what the Greek says. No, you have to do this, I think. Gaze upon him. Κοίταξε προς αυτόν. Join your life with his. Ένωσε τη ζωή του με τη δική του. And joy will come. Και χαρά θα έρθει. Your faces will glisten with glory. Και τα πρόσωπά σας θα λάμπουν με δόξα. You'll never bear the shame face again. Ποτέ ξανά δεν θα έχεις αυτό το πρόσωπο της ντροπής. In verse 8, drink deeply of the pleasures of this God. Στο εδάφιο 8 λέει, πιες βαθιά από αυτό που εφραίνεται ο Θεός. Experience for yourself the choice. Να έχεις την εμπειρία για τον εαυτό σου των ελαίων που δίνουν χαρά που αυτός δίνει. To all who turn to hide themselves in him. Σε όλους που στρέφονται να κρυφτούν μέσα σε αυτόν. That was what touched me first. Αυτό με άγγιξε πρώτα. When we look and gaze upon him. Όταν στρέφουμε τα μάτια μας και θωρούμε αυτόν. When we join our lives with him. Όταν ενώσουμε τις ζωές μας μαζί του. Then things will flow to us. Τότε πράγματα ρέουν προς εμάς. And then it says in verse 12. Και μετά λέει στο εδάφιο 12. Very practically. Κάτι πολύ πρακτικό. Do you want to live a long good life? Θες να ζήσεις μια καλή μακριά ζωή? To me, yes. Θέλουμε και βέβαια θέλουμε. Enjoying the beauty that fills each day. Καθώς απολαμβάνουμε τη ζωή που γεμίζει την κάθε ημέρα. Can we say amen? Μπορούμε να πούμε αμήν. You want to see the beauty in it? Θέλουμε να δούμε την ομορφιά μέσα. Then it says very practically. Λέει πρακτικά. Then never speak a lie. Ποτέ να μιλάς ψέματα. So you want to live a good life? Θέλεις να ζήσεις μια καλή ζωή? Then never speak a lie. Ποτέ να μιλάς ψέματα. Or allow wicked words to come from your mouth. Και να μην επιτρέπεις πονηρά λόγια να βγουν από το στόμα σου. Keep turning your back on every sin. Να στρέφεις την πλάτη σου σε κάθε αμαρτία. And make peace your life motto. Και να κάνεις την ειρήνη να είναι το σύνθημα της ζωής σου. Practice being at peace with everyone. Να βάζεις σε εφαρμογή το να έχεις ειρήνη με κάθε έναν. So I think this is very easy. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. But not easy to live out. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να το ζήσουμε, να το βιώσουμε. And when our mouth is used for bad words. Όταν το στόμα μας χρησιμοποιείται για κακά λόγια. Then I think it's good to repent, to repent, to repent. Τότε νομίζω είναι καλό να μετανοήσουμε, να μετανοήσουμε, να μετανοήσουμε. And turn away. Και να αποστραφούμε. And ask the Lord to cleanse us again. Και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας καθαρίσει ξανά. To wash our mouths. Να πλύνει το στόμα μας. And I heard a story about you when you were a child. Και άκουσα μια ιστορία. Sorry. Για σένα όταν ήσουν ένα παιδί. When you were not speaking a nice word. Όταν δεν έλεγες ωραία λόγια. They used pepper in your mouth. Βάζανε πιπέρι στο στόμα. Is that correct? They put pepper in his mouth. Βάζανε λοιπόν πιπέρι στο στόμα μου. To remember him. Για να θυμάμαι και να μου θυμίζουν. Don't speak bad words. Μη μιλάς κακά λόγια. Till today he hates pepper. Γι' αυτό και μισώ το πιπέρι. Sorry, but I was just reminded. Okay, I don't have a problem with that. I was reminded. We should hate lies so much. Πρέπει να μισούμε τα ψέματα τόσο πολύ. And we should hate that our mouth is used with filthy words. Και πρέπει να μισούμε το στόμα μας
να βγάζει βρώμικα λόγια. Speaking negative. Το να μιλάμε αρνητικά. Then we should avoid and turn from it. Να το αποφύγουμε, να στραφούμε από αυτό. Because we want to live good lives. Γιατί θέλουμε να ζήσουμε καλή ζωή. Long lives. Μακροχρόνια. And lives that are filled with joy. Και γεμάτα χαρά. Αμήν. That was just yes. Reminded of. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Δόξα στον Θεό. Hallelujah.